Είναι αρκετές οικογένειες που έχουν ενδιαφερθεί να υποχθούν στον νόμο 3869 του 2010. Υπάρχουν αρκετά προβλήματα υπερχρέωσης και σε ανθρώπους που είναι άνεργοι και σε ανθρώπους που έχουν υποστεί μείωση του μισθού τους λόγω της οικονομικής κρίσης. Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον και από εμπόρους, οι οποίοι όμως δυστυχώς δεν υπάγονται στον νόμο 3869, δεν είναι στο ρυθμιστικό του πεδίο. Ίσως κάτι αργότερα γίνει και για αυτούς. Η κατάσταση, εντάξει, είναι στενάχωρη για όλο τον κόσμο, υπάρχουν προβλήματα αρκετά. Συνήθως πολυτεκνές οικογένειες, μονογονεϊκές οικογένειες, τι οικογένειες συνήθως μπορούμε να πούμε έτσι και γενικά τους κριτήρια? Όχι, σε όλες τις οικογένειες υπάρχει πρόβλημα. Σίγουρα υπάρχει περισσότερο πρόβλημα σε πολυτεκνές οικογένειες, οικογένειες με παιδιά γενικότερα που έχουν προστατευόμενα μέλη, τα οποία αυξάνουν το κόστος συντήρησης. Η φορολογία έχει αυξηθεί, τα έξοδα αυξάνονται καθημερινά. Την ίδια στιγμή ο μισθός έχει μειωθεί σε πολλές περιπτώσεις και στο μισό του ποσού που έπαιρναν μέχρι τώρα. Συνεπώς, οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι είχαν υπολογίσει ότι θα μπορούν να ανταποκρίνονται στα δάνειά τους είτε σε τράπεζες είτε σε ιδιώτες, επειδή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα διαβίωσης, δεν μπορούν να δίνουν κάποιο ποσό στις τράπεζες. Πλέον δηλαδή έχουν αρχίσει να βρίσκονται σε μόνιμη αδυναμία να πληρώσουν τις οφειλές τους. Δέχονται κάποιους εκβιασμούς από τις τράπεζες, από αυτούς που οφείλουν να τους παίρνουν τηλέφωνο και να τους απειλούν, ή έχει εξελίξει αυτό το γεγονός? Εντάξει, δεν υπάρχουν, δεν έχουμε εμείς τουλάχιστον, δεν έχει έρθει στην αντίληψή μας κάποιο γεγονός εκβιασμών, αλλά υπάρχει μια έντονη ενόχληση εκ μέρους των τραπεζών και καθημερινά μάλιστα. Παρόλο που πολλοί από τους πολίτες έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση του 3869, παρόλο αυτά δεν έχουν σταματήσει οι ενοχλήσεις από τη μεριά των τραπεζών. Και πολλές φορές έχουμε και γεγονότα τα οποία πρέπει να προσέξει ο κόσμος, ότι οι τράπεζες, όταν ζητάνε τη βοήθειά τους για να υπάρξει κάποια ρύθμιση, προσπαθούν να βάλουν όρους στη σύμβαση επαχθής για τους πολίτες. Δηλαδή, είτε ζητούν να μπουν εγγυητές τρίτα πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το δάνειο, είτε αυξάνουν τους τόκους ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τη διαφορά. Και τις δόσεις. Δηλαδή μειώνουν το ποσό της δόσης αλλά αυξάνουν την τοκοφορία. Συνεπώς δεν συμφέρει τον κόσμο και πρέπει να προσέξει πάρα πολύ, να είναι πολύ προσεκτικός στις συναλλαγές του με την τράπεζα, γιατί κάποιες φορές γίνονται και κάποιες συμβάσεις που δεν είναι με τροποποίηση των συμβάσεων που δεν είναι επωφελής για τους πολίτες. Είναι ενισχυτικό το γεγονός και ο αριθμός που σας έχουν επισκεφτεί οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν με το πρόβλημα στην Αρκαδία τον τελευταίο καιρό? Εντάξει, είναι αρκετά μεγάλο ποσοστό ανθρώπων. Δεν είναι ανησυχητικό με την έννοια ότι έχει γίνει ότι είναι σαν επιδημία, ας πούμε, αλλά είναι αρκετός κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και μέρα με τη μέρα αυξάνονται κιόλας. Συνεπώς, εάν πάρει τη δικαστική οδό το θέμα, πάλι συμπαραστέκεστε και εκεί? Εάν πάρει τη δικαστική οδό, δεν υπάρχει κάποιο αντίστοιχο, δηλαδή για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που είναι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, υπάρχει μια δωρεάν βοήθεια από το δικηγορικό σύλλογο, η οποία χρηματοδοτείται ο δικηγόρος, κατά την οποία χρηματοδοτείται ο δικηγόρος με ποσά που δίνονται από το ΕΣΠΑ. Για το δικαστικό συμβιβασμό, για τη δικαστική επίλυση της διαφοράς, δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Συνεπώς, θα χρεωθούν οι άνθρωποι κάποια χρήματα που είναι για να πληρωθεί ο δικηγόρος. Προσπαθούμε να βρούμε και κάποια λύση και γι' αυτό. Έχει ακουστεί ότι αργότερα θα γίνει κάποια τροποποίηση και τα χρήματα που δίνονται για τον εξωδικαστικό, εάν αυτό σταματήσει να είναι υποχρεωτικό, θα δίνονται για τη δικαστική ρύθμιση των χρεών. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε κάποιο νέο. Υπήρξε μια τροπολογία την οποία την πήραν πίσω, δεν έχει ξανά. Και για να κλείσουμε, πού μπορεί να απευθυνθεί ο πολίτης τελικά, εάν αντιμετωπίσει τέτοιο πρόβλημα, πώς μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας, πώς μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί σας, να πάρει κάποιες κρίσιμες πληροφορίες? Μπορεί να επικοινωνήσει είτε σε ιδιώτες δικηγόρους χωριστά, είτε στο Δικηγορικό Σύλλογο Τρίπολης, για να μπορέσει να βρει, σίγουρα για τη δωρεάν βοήθεια, μόνο ο Δικηγορικός Σύλλογος Τρίπολης ξέρει και μπορεί να ενημερώσει τους πολίτες. Μπορεί όμως και σε ιδιώτες δικηγόρους, εφόσον θέλει να ξεκινήσει τη διαδικασία για να απαχθεί στον νόμο αυτό,
είτε μπορεί και να ρωτάει και στο συνηγόρο καταναλωτή, αλλά από εδώ από μεριά τη Τρίπολη, στο δικηγορικό σύλλογο Τρίπολη θα κάνει το καλύτερο. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για το κόσμο που μας ακούει και μπορεί να πιθανό να χρειάζεται τη δωρεάν βοήθεια? Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει? Προϋποθέσεις για τη δωρεάν βοήθεια δεν υπάρχουν, δηλαδή μπορούν να συμπεριληφθούν οι πάντες. Οι προϋποθέσεις όμως που ορίζει ο νόμος 3869 του 2010 είναι σίγουρα να μην είναι κάποιος έμπορος, να είναι φυσικό πρόσωπο, όχι εταιρεία. Να έχει περιστατικό υπερχρέωσης, να έχει μόνιμη αδυναμία πληρωμής των χρεών του, δηλαδή να μην μπορεί πλέον να δίνει σε τράπεζες, σε ιδιώτες που οφείλει. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις πρώτες που χρειάζονται. Βέβαια από πλευράς δικηγορικού συλλόγου δεν παράσχεται και δωρεάν καθοδήγηση και δωρεάν πληροφορίες, ώστε να μπορεί να ξέρει ο καθένας αν μπορεί να υπαχθεί ή όχι.